Κυρία Σπυριδάκη, οι βιώσιμες μετακινήσεις και ο βιώσιμος τουρισμός βρίσκονται πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα, όχι μόνο την οικονομική αλλά και την ευρύτερα κοινωνική. Πώς λοιπόν μια εταιρεία όπως η δική σας συνδράμει σε αυτή τη διαδικασία και ποιες πρωτοβουλίες έχετε αναλάβει? Ο βιώσιμος τουρισμός, οι βιώσιμες μεταφορές, ο προβληματισμός, θα έλεγα εγώ, του επιβάτη, του πολίτη, του εργαζόμενου για τον τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία φέρεται στο περιβάλλον, είναι αυτονόητο, νομίζω, να έχει ανέβει πλέον ψηλά στην ατζέντα όλων μας. Δεν μιλάμε πια για κλιματική αλλαγή, μιλάμε για κλιματική κρίση, οι επιπτώσεις του είναι ορατές στην καθημερινότητά μας. Άρα είναι κάτι που εκφράζει όλους μας. Η Aegean δραστηριοποιείται χρόνια τώρα σε αυτό το πεδίο, έχοντας στο μυαλό της ότι προφανώς δεν μπορείς να παρέχεις ένα ποιοτικό, βιώσιμο τουριστικό προϊόν αν δεν μεριμνείς και δεν φροντίζεις για το περιβάλλον, για την κοινωνία. Αυτό που στην ουσία εμείς τα τελευταία χρόνια κάνουμε και στο βαθμό που η τεχνολογία δεν έχει φτάσει ακόμα, δεν μας ευνοεί για να μας δώσει εργαλεία με τα οποία δραστικά θα μπορούσαμε να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, είναι να επενδύουμε στην ανανέωση του στόλου μας. Ήδη από το 2018 προχωρήσαμε σε μια μεγάλη παραγγελία με 46 καινούργια Airbus. Τα 22 από αυτά έχουν ήδη ενταχθεί στο στόλο μας. Ένα μεγάλο κομμάτι, η παραγγελία εξελίσσεται. Γιατί είναι όμως αυτό σημαντικό? Γιατί μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά 15-23%, ενώ η δραστηριότητα της εταιρείας συνεχίζει να αυξάνεται. Υπάρχει ανάγκη για διασύνδεση της χώρας. Οπότε φροντίζουμε να έχουμε ένα στόλο ο οποίος θα μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ταυτόχρονα επενδύουμε στα SAF, τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα. Τη μόνη βιώσιμη και χειροπιαστή πρακτικά λύση που μας έχει δώσει η τεχνολογία, η καινοτομία αυτή τη στιγμή, για να διαχειριστούμε το ζήτημα της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Τα SAF έχουν έως και 80% στον κύκλο ζωής τους χαμηλότερη επιβάρυνση. Και είναι η λύση που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας για να μπορέσουμε να πετάμε με βιώσιμο τρόπο. Η Aegean είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα και από τις λίγες στην Ευρώπη που έχει ένα δομημένο συστηματικό πρόγραμμα χρήσης βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων. Όλα τα αεροσκάφη μας που αναχωρούν από τη Θεσσαλονίκη είναι εφοδιασμένα με ένα μείγμα SAF. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτή τη στιγμή τα SAF, τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα, είναι σε έλλειψη. Αυτή τη στιγμή η προσφορά τους καλύπτει οριακά το 1% της συνολικής ζήτησης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για μια αεροπορική εταιρεία να βρει, να προμηθευτεί αυτά τα κάψιμα και να μπορέσει φυσικά οικονομικά βιώσιμα να τα εντάξει στον προγραμματισμό της. Εμείς είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που έχουμε καταφέρει να το διασφαλίσουμε αυτό με την συνεργασία της ΕΛΠΕΤ, της Hellenic Energy πλέον, και έχουμε το πρώτο πρόγραμμα στην Ελλάδα. Και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η μια μεγάλη επένδυση που ανακοινώσαμε την προηγούμενη περίοδο για την νέα τεχνική μας βάση, η οποία θα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες από ηλεκτρικά πάνελ που θα είναι εγκατεστημένα στην οροφή και πέριξ της νέας τεχνικής βάσης. Και όλο αυτό το πολύ εκτεταμένο πλέγμα δράσεων, πώς μεταφράζεται στην πράξη? Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία ως προς την βελτίωση και τη βιωσιμότητα ή αντίστοιχα κάποιοι στόχοι για τα επόμενα χρόνια? Η IATA, ο θεσμικός φορέας που εκπροσωπεί όλες τις αεροπορικές εταιρείες, έχει θέσει ένα στόχο για net zero μέχρι το 2050. Αυτό τον στόχο τον έχουμε αγκαλιάσει κι εμείς και εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση για να μπορέσουμε να τον συλλογικά να τον εκπληρώσουμε. Θέλω να αναφερθώ στο κομμάτι της συλλογικής προσπάθειας, γιατί κανείς μόνος του δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Είμαστε όλοι μία αλυσίδα, άρα για να μπορέσει να έχουμε ουσιαστική μείωση, πρέπει να γίνουν ενέργειες τόσο από τις αεροπορικές, όσο και από τα υπόλοιπα μέλη της αλυσίδας αξίας και φυσικά από τη μία την πολιτεία, η οποία πρέπει να δώσει κίνητρα για να χρησιμοποιηθούν λύσεις που συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και να ενθαρρύνει και να επενδύσει η ίδια στην τεχνολογία που θα φέρει νωρίτερα και πιο κοντά βιώσιμες λύσεις για την αερομεταφορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ.